Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε πολύ κόσμο να πηγαίνει να προσκυνάει στην Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πολλοί κόσμος οι οποίοι δεν έχουν πάει με τη μάσκα στην εκκλησία. Φυρούν, λέει, την εικόνα χωρίς μάσκες. Τώρα την εικόνα πώς θα τη φιλήσεις? Με τη μάσκα, από τη μία είναι βέβαια, και πώς θα γίνει η όλη θρησκευτική διαδικασία? Ναι. Με τη μάσκα, Φίλιππε. Θα την εικόνα με τη μάσκα. Και πάλι... Όταν πάνε όλοι εκεί, ορίστε. Λέω, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το θέμα της εικονομαχίας και της εικονολατρίας έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Μισόλετα, όχι κύριε Τζίφα, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Τι λέτε κύριε Τζίφα, θα πάω να προσκυνήσω, να προσκυνήσω την εικόνα και να φιλήσω την εικόνα. Τι μου λέτε τώρα? Τι είναι αυτό που μου λέτε? Διαφωνήστε. Διαφωνώ μαζί σας, εννοείται. Διαφωνήστε. Δεν θα πάω να προσκυνήσω την εικόνα. Τι μου λες εσύ για οικονομαχίες? Τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Εγώ σου είπα να μην πας να προσκυνήσεις την εικόνα. Όταν μου λες, τι λες εδώ πέρα? Σου είπα να μην πας. Τι είπες, τι φράση ανέφερες εδώ? Ότι έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμος οικονομάχων οικονολάτρων. Και είναι οικονολάτρης ο χριστιανός ορθόδοξος που θα πάει να προσκυνήσει την εικόνα, κύριε Τζίπα? Τι είναι αυτό που μου λες? Θέλω να πω ότι μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν. Είναι οικονολατρία αυτό? Με τη μάσκα τους. Ούτε να κατεβάζει ο παπάς, όπως είδαμε, με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο! Έβαζε το δάχτυλο μέχρι μέσα. Απλώς τους κατέβαζε τη μάσκα. Και αν κάνετε λάθος, είναι αναφορά που κάνατε. Γιατί εδώ δεν μπορεί να λένε κοίτα αυτά τα πράγματα. Λέτε εδώ. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος. Μισό λεπτό, κύριε Λεμονή. Για να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. Είδαμε εδώ παπάδες, Φίλιππε. Εδώ είπατε, κύριε Τζίφα, μισό λεπτάκι. Ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί πάνω στο λόγο σας να είπατε γκάφα. Να ακούσω. Εκτός και αν δεν γκάφα, και είναι η θέση σας αυτή. Να ακούσω. Άρα θεωρείτε ότι, κύριε Τζίφα, ότι όταν πάει ο χριστιανός ορθόδοξος να προσκυνήσει την εκκλησία και πάει στην εικόνα, είναι εικονολάτρης ο χριστιανός ορθόδοξος? Όχι, αγαπητέ μου. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα, όπως και τηλεθεατές, με αυτό το οποίο είπατε, κύριε Τζίπα. Μίλησα ιστορικά, Φίλιππε. Άλλο το ιστορικό. Τι σχέση έχει το ιστορικό με αυτό που λέμε τώρα? Αυτό που λέμε τώρα έχει απόλυτη σχέση. Ποια είναι η σχέση? Ότι μπορεί να πάει ο χριστιανός να φιλήσει την εικόνα. Ο εικονολάτρης που κολλάει. Ο εικονολάτρης και ο οικονομάχος. Που κολλάει εδώ. Δεν λες μόνο εικονολάτρης, να λες και οικονομάχος. Που κολλάει αυτό? Κολλάει στο που κολλάει εδώ. Που πάει όλος και προσκυνάει την εικόνα που λέμε. Που δεν φοράει η μάσκα. Ότι η λατρεία δεν είναι ως προς την εικόνα. Ως εικόνα και μόνο εικόνα. Είναι ως προς το θείο. Άρα το να φιλήσει την εικόνα με τη μάσκα δεν είναι κακό. Αυτό λέω. Τώρα το λες. Αυτό εννοώ από την αρχή. Μόνο εσύ το κατάλαβες όμως. Τι να σας πω, κύριε, αν δεν... Συγγνώμη που σας έμπλεξα με τα Βυζαντινά και την οικονομαχία και την εικονολατρία. Αυτό εννοώ. Γιατί όμως και οι τηλεθεατές αυτό αντιληφθήκανε, αυτό όσοι εμείς ξέρουν από Βυζαντινολογία πέντε πράγματα, δεν νομίζω. Όχι, ότι θα και με και που ξέρουν, απλώς τα μπέρδεψε τα θέματα και λίγο. Και γι' αυτό έχουν πάρει κόσμο και βρίζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε. Και πηγαίνοντα στην εκκλησία, δεν μπορώ να μην προσκυνήσω την εικόνα. Υπάρχει, αναγκάζομαι να την προσκυνήσω με μάσκα, διότι ο νεοκόρος που θα έπρεπε να ήταν εκεί... Να καθαρίζει την εικόνα. Μπράβο, σε κάθε έναν πιστό που θα μπορούσε να γίνεται αυτό. Έτσι, αυτό θα μάλιστα. Θα μπορούσε να καθαρίσει. Δεν το κάνει όμως τον κάθε ένα πιστό που προσκυνάει. Όχι. Το κάνει μετά από 5-6-10. Άρα λοιπόν η λύση υπήρχε. Ποια ήτανε? Ναι. Ο νεοκόρος. Παρακαλώ. Θα μπορούσε λοιπόν ο πιστός να πάει να προσκυνήσει την εικόνα όπως την προσκυνούσε και να είναι εκεί ο νεοκόρος ή η νεοκόρησα και για κάθε ένα πιστό που προσκυνάει να καθαρίζει την εικόνα. Το τζάμι της εικόνας. Απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Απλά, απλά τα πράγματα. Πολύ. Και ούτε αυτή τη στιγμή θα βγαίνανε τα κανάλια, τα συστημικά κανάλια και να επιτίθονται στους πιστούς και τους χριστιανούς ορθόδοξους. Έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Να βλέπουμε εικόνα, βάλτε φουλ την εικόνα, βλέπουμε, παρακαλώ. Βάλτε φουλ εικόνα. Και να βλέπουμε, βάλτε φουλ εικόνα να βλέπουμε από τον συνωστισμό. Βλέπουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται. Αν έχουμε και ήχο και όλες να ακούσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα. Να πούμε ότι έχει και αστυνομικές, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ευτυχώς με την παρέμβαση των ιερέων. Οι αστυνομικοί κάνανε λίγο πιο πίσω, διότι να, το εδώ θέαμα... Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα την κυρία, η οποία σκουπίζει μόνη της, κατεβάζει τη μάσκα, έχει σκουπίσει όμως, έχει απολυμάνει το τζάμι που έχει εικόνα και προσκυνάει εκείνη και το παιδάκι της. Έτσι.
Το έκανε μόνη της. Έτσι. Εδώ λοιπόν την ευθύνη, ξαναλέμε, την έχουν οι νεοκόροι και όχι οι πιστοί οι οποίοι πάνε να προσκυνήσουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Έχουμε να δούμε κάποιο. Εδώ βλέπουμε. Είναι και η λιτάνευση της εικόνας. Ευτυχώς βλέπουμε να γίνει τη λιτανία. Ευτυχώς. Είμαστε στον Ομιακό, είναι οι τηλεθεατές. Ωραία, πάμε λοιπόν. Ευτυχώς. Ευτυχώς που γίνεται και η λιτανία. Έτσι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Πάμε μέσα, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και ξαναλέμε, δεν μπορούμε. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να λειτουργεί σωστά και το μυαλό καμιά φορά. Το σύστημα, φίλε. Και το μυαλό. Το να έχουν εκεί την νεοκόρησα ή τον νεοκόρο και να καθαρίζει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή να βγαίνουν για να διασύρονται και να χτυπάνε τους πολίτες, τους χριστιανούς ορθόδοξους που πάνε να προσκυνήσουν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μένουμε εδώ.